Κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο του Star FM τον πρώην βουλευτή του νομού μας και εκ νέου υποψήφιο με τον συνδυασμό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Μπιάλα. Κύριε βουλευτά, ο τίτλος δεν αποποιείται, δεν φεύγει. Κύριε υποψήφιε με τον ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Μπιάλα, καλώς ήρθατε στο στούντιο του Star FM. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Διανύουμε τις τελευταίες ημέρες πριν τις εκλογές της 21 Μαΐου. Θέλω να μου πείτε καταρχήν, κύριε Μπιάλα, ποιο είναι το κλίμα που αντιμετωπίζετε επισκεπτόμενος διάφορες περιοχές, διάφορα χωριά των Γρεβενών. Θα μου πείτε, δεν το κάνετε τώρα μόνο που βρισκόμαστε στην προεκλογική περίοδο, είναι κάτι το οποίο το κάνατε και παλαιότερα. Τι σας λέει ο κόσμος, κύριε Μπιάλα? Αυτή τη στιγμή, περνώντας επισκεπτόμενος τα περισσότερα χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, ο κόσμος που μας βρίσκει, που συναντάμε, μας δίνει ένα μήνυμα. Ότι ως εδώ, αυτή είναι η κυβέρνηση που πρέπει να σταματήσει πλέον να είναι η κυβέρνηση της χώρας, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Φτάνει πια, λέει ο κόσμος, δεν αντέχουμε άλλο, πότε θα φύγουν. Είναι ένα κλίμα το οποίο το συναντάμε όλο και πιο έντονα μέρα με τη μέρα που περνάει. Είναι μια κατάσταση που μας δείχνει ο κόσμος ότι βρίσκεται σε αρκετά επίπεδα οργής και αγανάκτησης, με πολύ μεγάλη απογοήτευση, και στο μόνο το οποίο ελπίζουν και θέλουν να συμβεί είναι την 21η του Μάη να αλλάξει η κατάσταση, να έχουμε μια πολιτική αλλαγή όπου ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να αναπτερώσει ξανά το ηθικό των πολιτών. Θα καταφέρει να το πράξει, να το πραγματοποιήσει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μπιάλα? Έχω την αίσθηση από τις επαφές που έχω καθημερινά, όπως είπα προηγουμένως, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πανελλαδικά θα είναι πρώτο κόμμα και στο νομό Γρεβενών και στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών θα είναι πρώτο κόμμα. Η έδρα θα έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο κόσμος, μπορεί κάποιοι να λένε ότι υπάρχει ένα βουβό κλίμα, υπάρχει δηλαδή μια κατάσταση που δεν πολύ μιλάει, όταν ερχόμαστε όμως σε επαφή, ανοίγεται, βγάζει αυτήν την απογοήτευση την οποία έχει και ζητά, απαιτεί από μας ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως κυβέρνηση αύριο, να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν οι πολίτες, ο πολύς ο κόσμος, ο απλός πολίτης, να δει μια άσπρη μέρα, να δει ένα φως στο τούνελ στο οποίο έχει περιέλθει η ζωή του και η κατάσταση της χώρας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που σας μεταφέρουν οι άνθρωποι που συναντάτε, ποια είναι, τι αντιμετωπίζουν? Και μιλάμε βέβαια πάντα για Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Μα νομίζω είναι κοινά. Είναι κοινά για όλους μας, γιατί όλοι στο ίδιο καζάνι βρισκόμαστε. Είναι η ακρίβεια, είναι το ότι τα εισοδήματα του καθενός, είτε είναι μισθός είτε σύνταξη, δεν φτάνει ούτε μέχρι την τρίτη εβδομάδα. Είναι όμως προβλήματα και άλλα τα οποία το επισημαίνουν, ότι ο τόπος μας βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί ποτέ. Είμαστε σε μια πτωτική πορεία, όπου είναι το χειρότερο σημείο με την μείωση, αν θέλετε, και του πληθυσμού, αλλά και με την οικονομική δραστηριότητα να βρίσκεται σε πολύ άσχημο επίπεδο, να μην βλέπει κανείς μέλλον για το αύριο του τόπου μας. Αυτό πρέπει να αναστραφεί και χρειάζεται συνεργασία, χρειάζονται δυνάμεις οι οποίες πρέπει να ενωθούν, χρειάζεται ένα στρατηγικό σχέδιο, ένα ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο στο οποίο πρέπει να εισηγηθούμε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος δεσμεύτηκε, να τονίσω εδώ, το Σάββατο που επισκέφθηκε τα Γρεβενά, ότι τα Γρεβενά θα έχουν μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση, γιατί αντιμετωπίζουν πραγματικά μια ιδιαίτερη κατάσταση. Αντιμετωπίζουν πραγματικά μια ιδιαίτερη κατάπτωση στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Είπατε πριν την μαγική λέξη δημογραφικό. Τα Γρεβενά δυστυχώς είναι πρωταθλητές. Είμαστε πρωταθλητές. Αρνητικό ρεκόρ βεβαίως. 16,1 πανελλαδικά σε ολόκληρη τη χώρα. Υπάρχει τρόπος να αναστραφεί αυτό το κλίμα, κύριε Μπιάλα? Κοιτάξτε, αν δεν έχουμε ένα σχέδιο φυγής, εννοώ. Για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτήν τη φυγή των ανθρώπων από τα Γρεβενά, πρέπει να τους δώσουμε ελπίδα. Πρέπει να τους δώσουμε προοπτική. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να σταματήσει. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει, όπως είπα προηγουμένως, να έχουμε ένα ειδικό σχέδιο ανάταξης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. Να αλλάξουμε τα ζητήματα της παραγωγικής δραστηριότητας, βάσης που είναι πρωτογενής τομέας. Να αναπτύξουμε τον τουρισμό. Να αναπτύξουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει ο νομός μας. Να βγάλουμε από την αφάνεια, αν θέλετε, το Παλαιοντολογικό Μουσείο της Σμιλιάς. Ένα πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικά ευρήματα. Θα το πάρουμε δηλαδή από εκεί, να το πάμε κάπου αλλού? Δεν μιλάω αν το πάρουμε, να το αναδείξουμε, να το οργανώσουμε.
να έχει πραγματικά, να είναι ένα πραγματικό μουσείο. Το που θα συζητηθεί στην τοπική κοινωνία δεν είναι και το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να υπάρχει, να είναι επισκέψιμο, να μπορεί ένας επισκέπτης να δει πράγματα, να μάθει, να πάρει, που μπορεί να γίνουν με πολλά συστήματα, με διαδραστικότητα, με ενημέρωση, έτσι, να δίνονται και προβολή, διάφορα στοιχεία, με διάφορες προβολές, μπορεί να γίνει. Αυτό χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Να αναπτύξουμε και να κάνουμε ένα αρχαιολογικό μουσείο στα Γρεβενά, που τα ευρήματα της Περιφερειακής Ενότητας να βρίσκονται σε αυτό το μουσείο. Σκεφτείτε ότι επί της θητείας μου η εφορία αρχαιοτήτων Γρεβενών είχε έδρα την Κοζάνη. Με πολύ αγώνα και με πολύ κόπο και με τη συνεργασία και με τον Δήμο, καταφέραμε και τη φέραμε στα Γρεβενά. Και φέραμε την εφορία αρχαιοτήτων Γρεβενών στα Γρεβενά, αυτό είναι το παράδοξο, με στόχο να κάνουμε και ένα αρχαιολογικό μουσείο. Αυτό πρέπει να περπατήσει. Μπήκα σε αυτό το κομμάτι. Δεύτερο, μόνο αυτό θα στάδιο, φτάσει για να. Όχι, επόμενο στάδιο, αυτό ήταν ένα σημείο που παραφέρθηκε για τα μουσεία. Επόμενο στοιχείο είναι να αναπτύξουμε τον ορεινό όγκο. Να αναπτύξουμε το χιονοδρομικό. Δυστυχώς το μετέφεραν στο ΤΑΙΠΕΔ, άρα το έχουν προς πώληση. Εδώ χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο αγώνα και πολύ μια μεγάλη συζήτηση όλων των φορέων και όλων των πολιτών των Γρεβενών στο πώς πρέπει να αναπτύξουμε το χιονοδρομικό. Αλλά δεν είναι μόνο το χιονοδρομικό. Είναι όλος ο ορεινός όγκος με τα υπέροχα χωριά του. Είναι ο εκκλησιαστικός τουρισμός. Είναι η αξιοποίηση του Αλιάκμονα που περνάει, της λίμνης του Ιλαρίωνα που είναι στο νότιο τμήμα. Είναι η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων, διαφημίζοντάς τα, βγάζοντας από την αφάνεια, αλλά ταυτόχρονα όμως και μεγιστοποιώντας την παραγωγή τους. Για να γίνει αυτό όμως μπαίνουμε σε ένα άλλο ζήτημα, ότι 18 αρδευτικά περιφερειακής ενότητας Γρεβενών δεν λειτουργούν και δεν λειτουργούν γιατί έχουν υψηλό κόστος, λάθη κατασκευής. Άρα χρειαζόμαστε δημόσια χρήματα, λεφτά από το κράτος, για να μπορέσουμε αυτά να τα κάνουμε βιώσιμα, να γίνουν όλες οι απαραίτητες επισκευές που χρειάζεται, αλλά και να μπουν μέσα σε ένα πρόγραμμα φωτοβολταϊκών για να έχουμε μειωμένο πολύ χαμηλής τιμής ενέργειας, για να είναι ελκυστικά για τους αγρότες. Γιατί δεν μπορεί να έχεις ένα αρδευτικό και το κόστος άρδευσης να είναι πολλαπλάσιο από την τιμή του τελικού προϊόντος. Πρέπει να είναι ένα μικρό μέρος του κόστους. Όλα αυτά σε μια συνέργεια και σε ένα ενιαίο σχέδιο θα μπορέσουν να βγάλουν τα Γρεβενά, την περιφερειακή κοινότητα Γρεβενών από αυτό το τέλμα. Να περάσουμε στην πραγματοποίηση όντως του Πανεπιστημίου και του παρατήματός του. Να πάμε ξανά σε ένα τρίτο τμήμα. Το ποιο θα είναι αυτό, το πανεπιστημιακό τμήμα, να το συζητήσουμε. Άλλες εγκαταστάσεις το 2019, άλλες σήμερα. Τότε να δούμε δηλαδή ποιο μπορεί να είναι αυτό. Με την κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής περιμένουμε το Σεπτέμβριο, γιατί αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί ότι θα είναι από τα πρώτα μέτρα που θα κάνει. Οπότε οι εισακτέοι φοιτητές, οι φοιτητές οι οποίοι θα εισαχθούν το Σεπτέμβριο στα πανεπιστήμια θα είναι πολύ περισσότεροι, θα είναι για τα δύο τμήματα πάνω από 500. Άρα αναμένουμε δηλαδή και την αύξηση των φοιτητών και ταυτόχρονα βέβαια θα πρέπει τα όποια προβλήματα υπάρχουν στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου να επιδιορθωθούν. Είπατε ας πούμε ότι η βάση του, η κατώτατη βάση εισαγωγής, ελάχιστη βάση καταργείται. Είναι από τα πρώτα μέτρα έτσι, τα οποία... Είναι καλό για το πανεπιστήμιο μας κύριε... Είναι καλό καταρχάς για όλη την παιδεία και για τα παιδιά. Γιατί η ελάχιστη βάση εισαγωγής τι κάνει, κόβει κάποιον φοιτητή ο οποίος δεν έπιασε το 10 και έχει 9 και το στέλνει πελάτη στα ιδιωτικά κολέγια. Εκεί είναι το θέμα. Εμείς είμαστε υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας. Θέλουμε τα παιδιά να μπορούν να σπουδάσουν και δεν είναι το ζήτημα η εισαγωγή σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια πανεπιστημιακή σχολή ή ένα τμήμα. Αλλά είναι η μάθηση που θα λάβει, εφόσον έχει και τη διάθεση και την ικανότητα και η έξοδος από αυτή. Η ικανότητα δηλαδή, θα έχει με βάση κάτω από το... Πώς μπορεί να απαντήσει κάποιος ότι ένα παιδί δεν θα έχει ικανότητα επειδή... πέρασε με μικρό βαθμό κάτω από το 10. Θα τελειώσει, αλλά το θα ίδιο, τελειώσει ποτέ. Μα εκείνο το θέμα είναι θέμα αν ο ίδιος ο φοιτητής θα ασχοληθεί, θα διαβάσει και θα καταφέρει να βγάλει τις πέρας τις σπουδές του. Mm-hmm. Πώς όμως είναι δυνατόν να υπάρχει βάση εισαγωγής στο δημόσιο πανεπιστήμιο ενώ σε ένα ιδιωτικό κολέγιο να μην υπάρχει? Δηλαδή αυτό που λέμε ο φοιτητής με το 5 που μπήκε σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο δεν πρέπει να μπει, αλλά με 5 όμως πηγαίνει στο ιδιωτικό, mm-hmm. πληρώνει, εφόσον έχει να πληρώσει, παίρνει έναν τίτλο σπουδών, το οποίο δυστυχώς η Κεραμαίος από τα πρώτα νομοσχέδια το εξίσωσε με τα δημόσια πανεπιστήμια. Δηλαδή αυτός πώς εκεί τελειώνει και εξισώνουμε τη γνώση, τον τίτλο σπουδών του με το πανεπιστήμιο, με το πτυχίο του πανεπιστήμιου, του δημοσίου πανεπιστήμιου και στο δημόσιο πανεπιστήμιο δεν πρέπει να μπαίνει. Αυτό ήταν ένα μέτρο για να δημιουργηθεί πελατεία για τα ιδιωτικά κολέγια να εξυπηρετηθούν
ατομικά συμφέροντα των κολεγιαρχών. Αυτό είναι το ζήτημα. Άρα δηλαδή για μας θέλουμε τους φοιτητές, θέλουμε ενεργό πανεπιστήμιο το οποίο θα συνδράμει πέρα από την αύξηση του μορφωτικού επίπεδου και των γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών, θα συνδράμει και στην πολιτιστική, έτσι, στον πολιτισμό στην περιοχή στην μας, κουλτούρα, στην κουλτούρα της περιοχής, και θα είναι σαφώς ένα θετικό αποτέλεσμα. Είπατε πριν ότι χρειάζεται και ένα τρίτο τμήμα. Αυτό το τρίτο τμήμα ακούω διάφορα. Ποιο θα είναι? Θα είναι δασοπονία, δασολογία, λένε, επειδή τα μορφολογία του εδάφου μας. Γιατί κάποιοι ζήτησαν και λένε να έρθει και ένα τεφά, επειδή έχουμε ένα Μίλτο Τεντόγλου, επειδή έχουμε έναν. Αυτό πρέπει να εξεταστεί με πολλά. Είναι τόσο απλά, μπορεί κάποιος να φέρει ένα τμήμα? Δεν πρέπει να δούμε αν είναι ανταγωνιστικό? Ακριβώς. Δηλαδή το να μιλάμε για σχολές ή τμήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, σε διάφορα πανεπιστήμια, τα οποία απλά εξάγουν άνεργους, τότε δεν νομίζω ότι συμφέρει. Αυτό θα το δούμε σε εκείνη τη χρονική στιγμή του χρόνου, δηλαδή στο τέλος του 2023, όπου με όλους τους φορείς και την τοπική κοινωνία θα καθίσουμε να δούμε, να συζητήσουμε, να μιλήσουμε με την πανεπιστημιακή κοινότητα, να πάρουμε την απαραίτητη, αν θέλετε, γνώση, για να είναι ένα βιώσιμο τμήμα, ελκυστικό στους φοιτητές, και φυσικά να μην είναι ένα τμήμα το οποίο βρίσκεται σε πάρα πολλά πανεπιστήμια εντός της χώρας. Λοιπόν, επειδή, κύριε Μπιάλα, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κι άλλη δεύτερη συνέντευξη. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα το ΕΣΟΥΡΟΥ. Εγώ θα έλεγα κακώς, θα ήθελα κάθε μέρα, παραδείγματος χάρη, να σας είχαμε εδώ πέρα, να λέγαμε, να αναλύαμε, αν θέλετε, θέματα της περιοχής μας, τα οποία δεν είναι και λίγα. Καταλήγοντας την σημερινή μας κουβέντα, θα στείλετε δύο μηνύματα. Το πρώτο είναι γιατί να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ, και το δεύτερο είναι γιατί να ψηφίσουμε Χρήστο Μπιάλα. Ένα μήνυμα το οποίο θα στείλετε σε όλους τους ακροατές μας, κύριε Βουλευτά. Νομίζω ότι την 21η Μαΐου, την Κυριακή που μας έρχεται, ο λαός πρέπει να δει σοβαρά το τι θα πράξει στην κάλπη. Έχει την επιλογή πολλών κομμάτων. Αλλά η επιλογή η οποία θα βγάλει τη χώρα από αυτήν τη δύσκολη κατάσταση, τους πολίτες αυτής της χώρας, θα τους βγάλει από αυτήν τη δύσκολη κατάσταση, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι το κόμμα το οποίο θα κάνει μια κυβέρνηση προοδευτικής κατεύθυνσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην άμεση αντιμετώπιση της ακρίβειας, της φτώχειας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη του αισθήματος του δικαίου σε όλα τα επίπεδα. Γιατί το δικαιοσύνη παντού είναι ένα κεντρικό σύνθημα, αλλά σημαίνει πολλά. Γιατί δεν μπορεί να έχεις δικαιοσύνη όταν δίνεις πολλά στους λίγους και ελάχιστα στους πολλούς. Δεν μπορεί να είναι αυξημένο το αίσθημα δικαιοσύνης όταν ο φτωχός γίνεται φτωχότερος, ο μέσος Έλληνας φτωχοποιείται και ο πλούσιος και αυτός ο οποίος είναι δίπλα στην κεντρική εξουσία γίνεται πλουσιότερος. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο σήμερα. Να δώσουμε δικαιοσύνη παντού, να δώσουμε ελπίδα, να αναπτύξουμε ξανά το αίσθημα του Έλληνα πολίτη ότι κάτι γίνεται. Γιατί έχουμε ως βασικά στοιχεία τα εξής. Θέλουμε αύξηση των μισθών, μείωση των τιμών, ρύθμιση των χρεών και την δημιουργία ενός δίκαιου και σωστού κράτους. Να λειτουργεί όπως πρέπει ένα σωστό ευρωπαϊκό κράτος. Γιατί, Χρήστο Μπιάλα? Οι πολίτες με γνωρίζουν. Και η αλήθεια είναι, κύριε Βουλευτά, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι σας έχουμε δει πάρα πολλές φορές και σε κεντρικά κανάλια, γεγονός που σημαίνει ότι έχετε και τις δημόσιες σχέσεις, έχετε και τις σχέσεις, αλλά επειδή γνωρίζω και πολύ προσωπικά εγώ, και το λέω έτσι χωρίς κανένα έτσι ενδιασμό, ότι είστε πολύ κοντά στον πρόεδρο, είστε πολύ κοντά στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, και θέλω να πω, και επειδή γνωρίζω και κάποια πράγματα που ίσως κάποιοι άλλοι να μην τα γνωρίζουν, ότι υπάρχει πιθανότητα, υπάρχει η δυνατότητα μετέπειτα να αξιοποιηθείτε και σε μεγαλύτερο, αφού εκλεγείτε βεβαίως, σε μεγαλύτερο πόστο. Γιατί, το λέω έτσι τώρα, να ψηφίσουμε Χρήστο Μπιάλα? Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Ο πρόεδρος, ο Αλέξης ο Τσίπρας, με εμπιστεύτηκε, αν θέλετε, και τις 4 χρονές, ειδικά τις 2 πρώτες, να είμαι ο κεντρικός εισηγητής του προϋπολογισμού του κράτους
για το 2016 και για το 2017. Δύσκολο και πόστο, πολύ δύσκολο πόστο. Ναι, ο κεντρικός συζητής του προπολογισμού είναι μια κορυφαία στιγμή για τα οικονομικά του κράτους της επόμενης χρονιάς. Και τις επόμενες δύο χρονές να είμαι ο ειδικός αγορετής στα θέματα της φορολογίας. Όπως και με εμπιστεύτηκε και πάρα πολλές άλλες, έτσι, αν θέλετε, δραστηριότητες και ενασχολήσεις και θέματα στα οποία ήμουν ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους στη Βουλή και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, όπως και σε κάποιες άλλες επιτροπές. Από εκεί και έπειτα όμως, εγώ ως χαρακτήρας όταν ασχολούμαι με αυτό που ασχολούμαι, δίνω το 100% του εαυτού. Δίνω όλο μου τον εαυτό σε αυτά που πιστεύω και σε αυτά που, τα οποία έχω πιστεί, αν θέλετε, ότι πρέπει να γίνουν. Προσπαθώ μέσα από την ενασχόλησή μου τα κοινά να βοηθήσω αυτόν τον τόπο. Έτσι το έκανα πάντα και ως δήμαρχος Δεσκάτης, αλλά και ως βουλευτής, έτσι θα το πράξω και τώρα. Είναι ο τόπος στον οποίο είμαι γέννημα θρέμα, μεγάλωσα εδώ, εδώ βρίσκομαι, εδώ εργάζομαι, εδώ θέλω να ζήσουν και τα παιδιά μου. Είναι ο τόπος τον οποίον αγαπώ και με αγαπά. Λαμβάνω αγάπη και δίνω αγάπη. Με όλες τις αντικλήσεις, αν θέλετε. Με όλες τις καθημερινές τριβές. Όμως ο στόχος μας είναι ένα. Αυτόν τον τόπο να τον κάνουμε καλύτερο. Γι' αυτό αγωνίζουμε και να είναι σίγουροι οι πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Γραβενών. Και είναι μια δέσμευση αυτήν από μένα. Ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις, με εμπειρία πλέον, με γνώση, αλλά και με πολύ καλές επαφές στα κέντρα εξουσίας, θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στο βαρύ έργο στο οποίο ελπίζω να με εμπιστευτούν να είμαι ο βουλευτής της επόμενης τετραετίας. Κύριε Μπιάλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.